σας φίλες και φίλοι του YouTube, δεν με κασάπεξε εδώ πέρα. Και σας έλειψε, Oh yeah bitches, white 2. Μετά από 4 εβδομάδες. Και ακόμα βρέχει σε αυτή την πόλη. Μετά από 4 εβδομάδες. Ας μπούμε στο Poké Center επειδή έχω να σας δείξω κάτι. Α, κοιτάξτε, πόσο ωραία δεν είναι αυτή η περιοχή. Χωρίς το χοντρόλι. Πάρε μετάλλια. Και να με τρομάζει. Και νουλιάζω. Και να σκοτωνόμαστε. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτός ο τυπάς για αρχή, αν πάτε να του κάνετε buy, έχει για το ελάχιστο ποσό των 50.000 γεν όλα τα καιρικά φαινόμενα έτσι του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα χαρακτηρίσουμε. Επίσης δεν ξέρω αν το μικρόφωνο είναι σωστή θέση. Ναι, θα το καταλάβουμε. Θα το καταλάβω στο editing. Και... What? Έπεσα πάνω στην αλλαγή των εποχών. Τι σκατά! What the fuck is this shit? Το είδατε! Το είδα κι εγώ, το είδατε κι εσείς. Εχ, εσύ κυρίουλα, τι είσαι να πεις. Έχω 20 TMs. Ναι, χαίρομαι. What the fuck? Μου έδωσε HP up επειδή εγώ έχω 20 TMs. What the fuck is this shit? Μίσθητη μου κύριε. Μίσθητη μου κύριε λέω. Κύριε, έχετε κάτι σημαντικό? Όχι. Λοιπόν, και για δεύτερη φορά σε αυτό το walkthrough, κύριες και κύριοι, ένας κάδος έχει ένα iron, το οποίο το τρώνε τα Pokemon. Κοίτα στον κάδο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είδα ότι εγώ έχω... Φύγε. Είδα ότι εγώ έχω 20 TMs και μου δώσε item. Where the fuck is this shit? Ω! Τι βλέπετε! Ποια είναι αυτή? Hi there, Treehead! It's nice to finally be able to talk to you in person! I'm Professor Juniper! Professor Juniper! Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ! Είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι τόσο φτιάξιμος, θέλω να φτιάχνω! Υπογράψε το μπράτσο μου, το χέρι μου, το κεφάλι μου, το πέος μου, όλα! Είμαι μεγάλος αυαστής σας, σας αγαπάω, σας παρακαλώ! Κάντε μου χειροψία και δεν θα πλύνω ποτέ το χέρι! Come all the way here with your partners. Here I will validate your progress for you. So Treehead, you have seen 103 Pokemon up to this point. I see, thank you. This is the token of my gratitude. Σοβαρά! Σοβαρά! Master Ball! Σοβαρά! Επειδή έχω δει Pokemon! Pokemon Master Ball! Είμαστε σοβαροί! Όχι! Όχι! Αρνούμε! Δεν μπορείς να δίνεις έτσι απλά τη Master Ball! Πάρ' την πίσω! Θέλω να μου τη δώσει κάποιος βασικός σου story mode επειδή του έκανα κάτι. Όχι επειδή είδα 103 ηλίθια Pokemon! Μίσθητή μου κύριε! Θα ξαναπώ σε εκείνον τον κύριο για να του πω μίσθητή μου κύριε. Και να χαίρεται. Professor Juniper! Γιατί έδωσες αυτόν τον ηλίθια τη Master Ball! Professor Juniper! Όχι, α. Why if he's not a skill? Σοβαρά! Την gym leader εδώ πέρα, επειδή αυτή είναι η gym leader εδώ πέρα, τη λένε σκύλα. Την gym leader τη λένε σκύλα. Είσαι σκύλα. Γιντώσε. Μισάρε το gym leader. Where you surprise professor που με λένε σκύλα. Είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό Pokemon. Είπα Pokemon. Μην ξέρω τι λέω. Ναι, θα πολεμήσουμε τη σκύλα λοιπόν σε ένα κοντινό τέτοια. So Treehead, όχι, see you Treehead. Be sure to always get along with your kind of Pokemon. Και φεύγει. Πάει στο άπειρο με βάλκα την ελπίδα. Honestly, if I can tell if she's laid back or she's not paying attention to anything outside her head, the apple sure doesn't fall out from the tree. What's next? Are you coming to the gym leader to talk to me? Or are you going to follow Professor Celestia et al. And do some training? As long as I'm... Adios, Killa! The choice is yours! Live or die! Ναι.
Έχουμε να κάνουμε επιλογή λοιπόν. Και τώρα θα εμφανιστούν δύο links για να ξέρετε τι θα γινότανε αν πάμε στο gym και τι θα γινόταν αν πάμε στο Celestial. Είπα ψέματα, όχι, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί να γίνει άλλωστε, πρώτα θα πάμε στο Celestial Tower, επειδή εκεί πέρα είναι ένα ενδιαφέρον Pokémon. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι όταν πολεμήσετε τον gym leader σας δίνει νομίζω ένα TM. Νομίζω και εύχομαι. Οπότε θα γυρίσουμε στο κοντινό μακρινό μέλλον. Επίσης με ενοχλεί το μικρόφωνο που είναι στο μάτι μου. Δεν ξέρω καλά αν με ακούτε τώρα ή όχι. Το καμπτάζια δείχνει ότι με ακούτε και ότι ανεβοκατεβαίνει ο ήχος. Λοιπόν, αυτή εδώ η τύπισσα μου δίνει ένα sad beak. Έτσι. Επειδή γουστάρει. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό να το δώσω στον Μάρτσι. Νομίζω του έχω δώσει το Cell Bell. Α, κάνει χίλα αυτό. Όχι. Θα του δώσουμε λοιπόν το Sharp Beak. Παρόλο που δεν έχει ρα... Α, γι' αυτό. Επειδή δεν έχει ράμφος, θα του δώσουμε εμείς ράμφος. Λοιπόν. Ο Μάρτσι που πήγε να το πάω σιγά σιγά για να μην πάω πάνω πάνω. Give. Give στον Μάρτσι. Υπέροχα, πανέμορφα, ελκυστικά. Λοιπόν, και επίσης, από ό,τι μου λέει το μαγικό μου χαρτί αυτή τη στιγμή, το οποίο αιωρείται δίπλα μου. Κάτι λέει αυτός. What? Τι έχουν πάθει όλοι και... Παίρνετε ναρκωτικά! Ανέβηκε σε μια νυχτερίδα για να κάνει κάτι και ως αντάλλαγμα μου έδωσε... What? Δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, ανοίγουμε το item finder επειδή νομίζω που λέγεται dodging machine φυσικά σε αυτό το παιχνίδι και όχι item finder. Γιατί άλλωστε να μην λέγεται. Και επίσης ένα λεφτό τώρα. Άλλη μια. Ναι, πια 50 κιλά κοκακόλα. Ναι, και κοκακόλα, όχι κοκαίνη που... Λοιπόν, και τώρα νομίζω υπάρχει άλλο ένα item, Jukacho. Το οποίο item είναι εδώ κάτω. Και είναι το Skydrop. Το οποίο Skydrop, τι κάνει με κασέμπι το Skydrop? Δεν θα με ρωτήσετε επειδή το ξέρετε ήδη κατά πάσα πιθανότητα. Επειδή έχω λιγότερη γνώση από εσάς. Και φαίνεται καθαρό όταν δεν ξέρω να κάνω επιθέσεις, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ είναι το gym κυρίες και κύριοι. Το οποίο όπως βλέπουμε, βλέπετε που είναι το αεροπλάνο. Αν κάποιος κακοπροαίρετος να το πει αυτό. Αν κάποιος κακοπροαίρετος πατήσει τη μηχανή, τι γίνεται το τσίμα από πίσω? Σε φάση θα καεί ολόκληρο. Θα καεί σκύλα και όλοι οι gym leaders μαζεμένοι. Θα γίνει thriller το πράγμα και θα πεθάνουμε όλοι φρικτά. Και επίσης προσπαθώ να κοιτάξω το χαρτί μου για να δω τι πρέπει να κάνω μετά. Μαγικό χαρτί, βασικά μαγικά γράμματά μου. Εσύ τύπησα, τι θες από τη ζωή μας? Άλλη μια αποστολή που δεν πρόκειται να κάνω ποτέ στη ζωή μου, επειδή δεν υπάρχει λόγος να γίνει ποτέ στη ζωή μου αυτή η ζωή μου, επειδή είναι η ζωή μου, ναι. Εσύ τι είπε, αυτός νομίζω κάτι αγοράζει επειδή πουλάτε, επειδή σας δίνει, επειδή κάτι τέτοια περίεργα, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα μουτς μουτς και τα σεξουαλικά πράγματα που μου λες. Φύγε! Παλιονόμαλε! Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η περιοχή θα είναι διαφορετική αν πες στην Black 2 ή White 2. Στην Black 2 είναι θερμοκήπια, στην White 2 είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν αλλάζουν οι τοποθεσίες, δηλαδή εδώ πέρα αντί για κήπη. Ένα Max Repel τυχαίο, ναι. Α, έχει μια λογική, εντάξει, επειδή είναι η Repel και είναι δίπλα τα βλαστάρια. Μάλιστα! Λοιπόν, εσύ τι είπε που κάθεσαι και κοιτάς τα θερμοκήπια, έχεις να μας πεις κάτι σημαντικό? Όχι. Λοιπόν, αυτή ήταν η Mistral των City, κυρίες και κύριοι. Παρ' όλα αυτά, έχω χιλαρισμένα Pokémon. Επειδή θέλω να προχωρήσουμε λίγο και στην επόμενη route, να βγάλουμε κάποια μαχούλα. Λοιπόν, 34. Ωραία, πάμε όλα τα Pokémon μας level 34. Υπέροχα, πανέμορφα, ελκυστικά. Οπότε, ας συνεχίσουμε λίγο έτσι. Είναι 10 λεπτά το βίντεο. Ας πάμε μέχρι 15, να το κάνουμε 15 λεπτό.
είπα ενώ θα βγει 25 λεπτό και θα βρίζω. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πρώτα θα πάμε να βρούμε την Professor Juniper. Αυτός δεν λέει τίποτα. Καλά, σκάσε. Και εδώ πέρα είναι ένας Pokemon Breeder, ο οποίος θα βοηθήσει πολύ λίγο έτσι να κάνω side training. Off camera φυσικά, επειδή δεν υπάρχει λόγος να κάνω side training ενώ πολλά πράγματα. Και φυσικά θα έχει τον Ducklet που θα είναι super effective σε μένα. Γιατί να μην έχει. Και φυσικά εμείς αναγκαστούμε να αλλάξουμε Pokemon. Και θα βάλουμε τον Μάρτσι. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό πραγματικά, αλλά μου βγήκε. Και λοιπόν, φάει ένα cross poison στη Μούρη. Είναι καλό, επειδή βαριέμαι να σου κάνω fly. Έτσι, one hit KO, bitch, critical hit. Λοιπόν, tranquil, ωραία, το έχουμε. The Morning Joe, κοίτα τον με το άθλιο άσπρο σου νεκρό σου βλέμμα και κάν τον να πεθάνει από το φόβο του για κάποιο περίεργο λόγο. Λοιπόν, έχουμε και τα Rock Slide. Ναι, κάνε μας τάντας να κάνουμε μόνο επιθετικές επιθέσεις. Ναι, το έχω ξανα... Επιθετικές επιθέσεις, ναι, το έχω κάνει πολλές φορές. Το έχω πει αυτό, ναι, είναι οι επιθετικές επιθέσεις και οι αμυντικές επιθέσεις. Έχει κάνει πρόβλημα, να το γράψεις στα σχόλια. Με Γκασέμπερ έχω πρόβλημα. Επίσης δεν ξέρω τώρα να με ακούγεται, επειδή το μικρόφωνο έχει πάει στο φρύδι αυτή τη στιγμή. What? Έτσι, για να ψοφάμε σιγά σιγά. Να έρχονται τα χιλιάδες XP. Επίσης να βάλουμε και ένα Potion. Επειδή βαριέμαι να πάω πίσω. Είναι ο ήχος που σκέφτομαι. Έτσι σκέφτεται ο Mega Saber. Κάθε φορά που σκέφτεται κάνει αυτό τον ήχο. Και επίσης για κάποιο λόγο έβλα Hyper Potion, αλλά δεν πειράζει. Υγεία! What? Ποιος με ενοχλεί? Έχω να κάνω μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Σκάσε! Όσοι αυτός πάλι! Αυτός το ξέρετε ότι είναι ο Metal Guy, το ξέρετε ότι έχει μεταφιέσει τη φωνή του σε κορτσίστικη. Σκάσε! Εγώ και Viewers αποκαλύπτουμε σιγά σιγά τη δολοφονία σου. Τη δολοφονία! Μου βγήκε αυθόρμητα, άρα έχει κάνει και δολοφονία και δολοπλοκία. Φαίνεται και από εδώ πέρα, φαίνεται και από τη White. Ένα, σας ξεσκεπάζουμε σιγά σιγά και εσένα και τον άλλον τον ηλίθιο στα gyms. Μέχρι τότε λέγω. Τι είπε! Εδώ! Και ουσιαστικά ήθελα να βγάλω αυτόν τον τύπο, επειδή από ό,τι θυμάμαι είναι triple battle, rotation battle, κάτι τέτοιο είναι αυτός. Ναι, είναι σπαστικές rotation battle, οπότε ήθελα να το βγάλω να μην το έχουμε στο επόμενο part. Και επειδή αυτό το part βγήκε και λίγο μικρό και είπα τρεις φορές τη λέξη part στην επόμενο, ναι, θέλω να φύγει και φυσικά έχει το γομάρι μπροστά. Λοιπόν, κύριε Σκούτλαν που κάνει intimidate. Ναι, what? Τέλος πάντων. Ας κάνουμε ένα αντίκαλο κακό, επειδή δεν θέλω να πολεμήσω αυτό το πράγμα. Και επίσης θέλω να ξαναρευτώ. Α! What? Πήγα να ρευτώ. Δεν ωραίσω και να πήγες το κρότα. Είναι τραγική κατάσταση. Μη μου κάνεις επίθεση όταν προσπαθώ να ρευτώ. Είναι αντιδιοντολογικό. Λοιπόν, ας ξανακάνω dig. Energy Ball, λέει ο Χριστός και η Παναγία! Έχω πορεία και ένα lead seed θα φύγει. Ναι, δεν βαριέσαι. Ας κάνουμε ένα λιτσιντάκι, κακό δεν κάνει. Ποτέ δεν έλαψε κανένα λιτσιντ. Ωραία. Έτσι, για φέρει τη ζωή σου. Όλη τη ζωή σου. Και φυσικά, πώς αλλάζω έτσι. Ας κάνουμε σερφ. Ένα
Ναι, και φυσικά θα αλλάξει το Pokémon ενώ εγώ κάνω σερφ και εγώ είμαι ηλίθιος και δεν έκανα Psychic Type. Πείθε! Γιατί σκάνε τόσο, Χριστέ μου! Τα πίσω δεν τα βαρέει, άχι, φυσικά και δεν θα τα βαρέσει, φυσικά! Τουλάχιστον δεν είναι ηλίθιος και δεν έκανε energy. Burn. Γαμώ το κεφάλι σας! Ψόφα! Και γιατί δεν άλλαξες τώρα που ήθελα να αλλάξεις! Μη αισθητή μου κύριε για να μπει το άλλο το χοντρό το πράγμα! Ψόφα! Ψόφα! Φωνάζω ενώχει. Ψόφα εσύ ήδη! Αλλά δεν πειράζει! Ψόφα κι εσύ! Από πότε fighting type επίθεση, υπερεπίθεση είναι super effective στα grass? Ναι, ένα πράγμα που δεν περίμενα να μάθω τώρα στις 12:52 μετά μεσημβρίας που μαθαίνω που κάνω το part επειδή είναι πρωί! Ψόφα! Άντε για... Το γομάρι! Χαχα! Πώς νιώθεις? Πάντε σπίζε παραλάεις! Α! Λειτουργεί τώρα το θυμήθηκε να λειτουργεί στο legit. Μάλιστα, έτσι για να... Ψοφίδιον! Λοιπόν, έτσι να παίρνω τα XP. Και ο Μάτς πήγε level 34, οπότε υποφελήθηκε τουλάχιστον ένα Pokémon από αυτό το... Και βρήκα ένα πατράτ ενώ έλεγα παρ. Συγκεκριμένα την εξέλιξη του ηλίθιου πατράτ! Αυτό μην το αγγίξετε. Είναι φούγκους, πως καταλαβαίνετε. Για να δούμε θα τα καταφέρουμε χωρίς Pokémon. Oh yeah, bitch! Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι, αυτός εδώ από ό,τι θυμάμαι κάνει κάτι. Ναι, εδώ πέρα αλλάζεται. Μπορείτε να αλλάξετε ένα Emolga για ένα Gigalith. Νομίζω στην Black δεν είναι το αντίστροφο. Δεν κόβω και το κεφάλι μου, δεν χρειαζόμαστε κανένα τα δύο. Και αυτή η τύπησα βιάζεται από τυχαία Grass Type Pokémon. Μάλιστα, λοιπόν! Εδώ πιστεύω ότι τελειώσει αυτό το part. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Επίσης να με ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Twitter για να παρακολουθήσετε συνέχεια, επειδή εκεί πέρα σας ενημερώνω πράγματα σχετικά με το κανάλι. Καθώς επίσης να δείξετε και ένα follow και στο Twitch, επειδή έχουμε ξεκινήσει με το 8914 live stream στην White 1. Και θα το πούμε την επόμενη φορά! Γεια σα! Και έκανα πάυση επειδή θέλω να πω ξανά και μέχρι την επόμενη φορά γεια σα, αλλά δεν πειράζει! Γεια σα!